Μέρη Παναγιώταρα, μια εργαζόμενη μητέρα, μια καλή νοικοκυρά. Δεν είμαι τίποτα το special, το καταπληκτικό. Είμαι αυτό που λέμε δείγμα τυπικό. Μόλις ξυπνήσω το πρωί, πολύ πρωί, πριν ξημερώσει δηλαδή καλά καλά, λέω από μέσα μου, μουλάρι σηκωτήσω, γιατί εδώ σε περιμένουνε πολλά. Και τότε τρέχω να ξυπνήσω, να ταΐσω, να ποτίσω και να ντύσω τα παιδιά, ενώ παράλληλα ετοιμάζω πρωινό για τον Βασά. Το πηγαίνω στο κρεβάτι και αυτομάτως κατεβάζω τα παιδιά στο σχολικό. Πάω γραμμή για να ψωνίσω και ο χασάπης μες στη φούρια να μου πιάνει και το. Να έχω το νου μου κάθε μέρα για που καμίσω και σόβρακο καινούριο καθαρό, κι άλλη μόνο να το ξεχάσω και δεν βρίζω στο νερό. Να συγυρίζω τα κρεβάτια και το σπίτι, να ετοιμάσω φαγητό για τα παιδιά, κι έχω να φύγω νηστική και σαν τρέλη για τη δουλειά. Και μόλις φτάσω λαφιασμένη στη δουλειά, να έχω να κάνω και καφέ στα αφεντικό, να έχω και αυτόν που του τη δίνει κάθε τόσο και που θέλει να μου πιάνει και εδώ. Να έχω τον τρουμ του τηλεφώνου μες στα αυτή μου και από πάνω τις δικές του τις φωνές, και να με στέλνει έξω να κάνω για τον κόσμο τις δουλειές. Μόλις σχολάσω τρέχω αμέσως να προφτάσω, να ετοιμάσω το τραπέζι για φαΐ, να τηγανίζω, να ετοιμάζω τη σαλάτα, να σερβίρω και να κόβω και ψωμί. Να με ένα ράκος που να σέρνεται στα πόδια του, απ' την πείνα και από το τρεχαλίτο, κι αυτοί να βρίσουν πως δεν ήτανε καλό το φαγητό. Να πλένω πιάτα και πιρούνια και μαχαιριά, και να μου έρχεται να κάνω φωνικό, κι αυτός ο κύριος να θέλει να μου πιάνει και τον. Μόλις ξαπλώσει και φωνάξει ησυχία, μην ακούσω μες στο σπίτι τζεμούδια. Είναι η ώρα που τελειώνω εγώ τα πιάτα και που πρέπει να διαβάσω τα παιδιά. Είναι η ώρα να διαβάσουν οι διαβόλοι και να αρχίσουμε να τρέχουμε μετά στα ιδιαίτερα του ενός και στα λούμου τα χαλικά. Κι αφού μου βγάλουνε καλά καλά την πίστη και γυρίσουμε στο σπίτι τελικά, τότε θα φάνε, θα πληθούνε, θα δαρθούνε και θα πάνε να κοιμηθούν κανονικά. Και ενώ εγώ θα σιδερώνω και θα πλένω, ό,τι κάνει μια γυναίκα δηλαδή, αυτός ο κύριος θα είναι αραγμένος στην τυπή. Κι αν γίνω έξαλλη σαν πέσω στο κρεβάτι και τον δω πως είναι ο νους του στο κακό, είναι καθήκον συγυρίζει και μου λέει σύζυγικό. Είμαι η Μέρη Παναγιώταρα, μια εργαζόμενη μητέρα, μια καλή νοικοκυρά. Δεν είμαι τίποτα το special, το καταπληκτικό. Είμαι ένα ζώνε δηλαδή κανονικό. Φίλοι και φίλες, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε εδώ σε άλλο ένα μουσικό πλυντήριο. Καλή εβδομάδα, τι να πούμε, καλό, καλή άνοιξη πλέον. Μπήκε και, και επισήμως πλέον αλλάξαμε ώρα, μπήκε το θερινό ωράριο. Λέει θα βγει και θα γίνει και άνοιξη πλέον από σήμερα. Άντε για να δούμε, για να δούμε, γιατί τόσο καιρό μας κάνει χειμώνα και τώρα, άνοιξη και τώρα που ήρθε η άνοιξη μας έκανε χειμώνα. Μας το φύλαγε το τρίμερο. Λοιπόν, καλή εβδομάδα φιλαράκια. Καλωσορίσατε εδώ πέρα στο Web Music Radio, στις live εκπομπές, στο μουσικό πλυντήριο. Είμαι η Μέμη, θα είμαστε παρέτσα μέχρι τις 10. Και σήμερα ξεκινάω την εβδομάδα μπουκωμένη ως συνήθως τόσο καιρό. Και με βήχα θα με υποστείτε με παρέα. Έχω τη χαρά εδώ να φιλοξενώ το Γιώργο το Δεδούση, ένα νέο καλλιτέχνη, αλλά που κάνει έτσι σταθερά, επιλεκτικά και φαίνεται ότι θα είναι βήματα τα οποία θα μείνουν στο μουσικό στερέωμα. Γιώργο, καλώς όρισες στο Web Music Radio. Καλώς βρήκαμε εμείς. Και στο μουσικό πλυντήριο. Λοιπόν, έχεις έρθει εδώ με την ευκαιρία νέου τραγουδιού που έχει κυκλοφορήσει. Ναι.
Αλλά πρώτα να σε γνωρίσουμε, γιατί δεν σε ξέρουν πολύ, είσαι νέος καλλιτέχνης, έτσι. Λοιπόν, θα με υποστείς και εσύ με το βήχα μου. Παρακαλώ, παρακαλώ. Το έχεις περάσει και εσύ, ξέρεις πώς είναι. Ευτυχώς δεν τραγουδάω, είδες που είμαστε στην εισαγωγή. Όπως σου έλεγα και εγώ, έγραψα έτσι, με τέτοιο βήχα, χάλια. Το όνειρα κλεμμένα έτσι γράφτηκε. Λοιπόν, όνειρα κλεμμένα. Λοιπόν, πάω να ξεκινήσω μια πάρο πάσα λοιπόν από αυτό που είπες. Νέος καλλιτέχνης, νέος άνθρωπος, νέα βήματα στο μουσικό στερέωμα. Τα όνειρά μας τα κλέβουν ή τα πολεμάμε, Γιώργο? Αν μας τα κλέβουν ή τα πολεμάμε. Πιστεύω ότι για ό,τι αγαπάμε, για ό,τι ονειρευόμαστε, πρέπει να προσπαθούμε οποιαδήποτε στιγμή και με όσα μέσα διαθέτουμε να τα κάνουμε πραγματικότητα. Τώρα τα όνειρα είναι αυτό που λένε, ξέρεις, από ένα κλισέ, ότι στόχευε ψηλά και προσπάθησε, γιατί δεν ξέρεις μέχρι πού μπορείς να φτάσεις. Προσπαθείς όσο πιο ψηλά μπορείς, όσο πιο πολλά πράγματα ονειρεύεσαι και... Εντάξει, μπορεί να μην γίνουν όλα πραγματικότητα, αλλά πάντα έχει σημασία η διαδρομή και ο αγώνας, λοιπόν. Το όνειρο είναι πιο πάνω από το στόχο? Είναι το ίδιο για σένα? Εσύ πώς το βλέπεις, δηλαδή, οι στόχοι σου είναι και όνειρα? Κοίτα, υπάρχουν στιγμές και στιγμές, μου φαίνεται. Έχω βάλει έτσι, ξέρεις, μπαίνεις σε... Όχι, όχι, μ' αρέσει. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Λοιπόν, κοίτα, υπάρχουν στιγμές και στιγμές. Θεωρώ ότι όταν κάνεις όνειρα, ξέρεις ότι κάνεις όνειρα με την ελπίδα ότι θα πραγματοποιηθούν. Ο στόχος είναι κάτι λίγο πιο ρεαλιστικό, αλλά θεωρώ ότι αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το όνειρο δεν θα το προσπαθήσεις για να γίνει. Απλά όταν βάζεις πιο ρεαλιστικά πράγματα, αυτά τα λες στόχους και μου φαίνεται ότι αυτά τα προσπαθείς ακόμη περισσότερο. Το όνειρο μπορείς ίσως να κάνεις ένα συμβιβασμό. Δεν ξέρω, το όνειρο μπορεί να είναι και εντελώς ονειρικό. Ουτοπία, έτσι. Ναι, 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 ναι. Ακριβώς. Το τραγούδι πώς βγήκε? Για πες μας λίγο την ιστορία του. Το τραγούδι. Το τραγούδι έχει μια περίεργη ιστορία από όλες τις πλευρές, όπως και αν το δεις. Ουσιαστικά είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε με την αφορμή, παρατηρώντας σχέσεις και πώς αυτές τελειώνουν ανθρώπων, και βλέποντας πώς γίνονται κάποια πράγματα στην πάροδο του χρόνου, που πολλές φορές μπορεί να ξεκινάνε πραγματικά όμορφα και πραγματικά δυνατά, αλλά κάποια στιγμή κάτι συμβαίνει και μπορεί να σπάσει. Αυτό το σπάσιμο λοιπόν θέλησα να κρατήσω με αυτό το τραγούδι εκεί πέρα, ότι ξέρεις κάτι, μπορεί να αρχίσει, αλλά κάποια στιγμή απλά μπορεί να σπάσει, και τότε δεν ξέρεις και πώς να αντιδράσεις κάποιες φορές, δεδομένου ότι όταν αυτό το πράγμα αφορά σχέση, όπως είπαμε, μπορεί ο ένας από τους δύο να μην έχει σπάσει, είτε σε φιλίες αυτό, είτε σε πιο ερωτικές σχέσεις, ας το πούμε έτσι. Οπότε αυτό το πράγμα είναι και λίγο για τον άλλον, λίγο βαρύ, ο οποίος δεν έχει σπάσει μέσα του. Αναγκάζεται προφανώς να πει και αυτός τι να κάνει, τελειώσαμε, πάμε παρακάτω. Μουσικά αυτό το θέμα έχει άλλες επίσης... ας το πούμε έτσι, περιπέτειες, δεδομένου ότι ήθελα να βάλω διάφορα πραγματάκια μέσα ενορχιστρωτικά και το ταλαιπωρούσα στο μυαλό μου αρκετό καιρό, είναι αλήθεια. Ξεκίνησα από ένα πιάνο και ουσιαστικά ενορχιστρωτικά έγινε αυτό που ακούς. Πάμε να τα ακούσουμε. Πάμε. Να τα ακούσει και ο κόσμος. Πάμε, ευχαριστώ. Σκορπάει. Ψάχνω να βρω τι έφτεξε, μα πιο πολύ πονάει. Εμείς οι δυο τόσο κοντά, τόσο παραμυθένια. Δυο άνθρωποι που έμοιαζαν τόσο πολύ με ένα. Thank you.
ξέρεις που σε πειράξαν λόγια που εγώ δεν είπα. Χάθηκες μες στη θάλασσα τη σκέψη σου μια νύχτα. Γυρίζω πάλι στην αρχή, σκέψου είναι όλα ξένα. Και τα φιλιά και οι αγκαλιές όνειρα κλεμμένα. Να πω ένα τέλος. Έτσι σ' αφήνω μάτια μου, φεύγω από κοντά σου. Μη με αφήσεις, σκέφτομαι στα δίχτυα τέτοιου λάθους. Εγώ το άκουσα όταν, εντάξει, συγγνώμη, αλλά θα ομολογήσω ότι δεν σε γνώριζα μουσικά, και σε έψαξα όμως και σε έμαθα και το είχα ακούσει το τραγούδι. Δυνατό κομμάτι, πολύ δυνατό, έτσι, και στιχουργικά αλλά και ενορχιστρωτικά μουσικά. Έχει διάφορα πράγματα. Θεωρώ ότι αυτό που λένε οι άνθρωποι, ας πούμε, που με γνωρίζουν καιρό, είναι ότι δεν μπορώ να γράψω μια ήσυχη μπαλάντα. Θέλω πάντα να έχει μία έκρηξη μέσα της η μουσική. Ναι, μπράβο, αυτό που είπες τώρα, έκρηξη. Αυτό. Λέω δυνατό, αυτό, μπράβο. Ήταν εκρηκτική μπαλάντα, έτσι. Τι είναι αυτό που σε εμπνέει και γράφεις μουσική? Διάφορα πράγματα. Είναι βιωματικά δηλαδή? Κάποια από αυτά είναι βιωματικά. Πολλά από αυτά είναι από ιστορίες που έχω ακούσει από άλλους ανθρώπους. Γράφεις και στίχο? Γράφω στίχους, ναι, γράφω τη μουσική. Είναι ανάλογα, είναι πράγματα που βλέπω που μπορεί να με επηρεάσουν. Μια κουβέντα ίσως που μπορεί να μου πεις εσύ πάνω σε μια συζήτησή μας που θα μου γεννήσει μια ιδέα και αυτή μπορεί να την προχωρήσω. Και προφανώς ακόμη και τα βιωματικά ή η ιστορία που θα μου πεις εσύ, συνήθως δεν μεταφέρεται αυτούσια, δηλαδή παίρνει μια μορφή μέσα στο μυαλό μου, βάζω κάποια παραπάνω στοιχεία εγώ ίσως. Σου βγαίνει, δηλαδή ήσουν από μικρός, παιδί μου, στην έκθεση, στην ανάπτυξη λόγου. Ξέρεις, γιατί δεν είναι τώρα, όλοι έχουμε βιώματα, όλοι μας έρχονται ιδέες, θέλουμε να κάτσουμε να γράψουμε σε ένα χαρτί. Ξέρεις, πολλοί, ας πούμε, κάθονται και γράφουν σε χαρτί πράγματα τα οποία δεν μπορούν να τα πούνε. Ακόμα και στο σύντροφό τους, στο φίλο τους, και κάθονται και τα γράφουν. Δεν είναι το ίδιο όμως να γράψεις στίχους για ένα τραγούδι. Όχι. Είναι διαφορετικά πράγματα. Ναι, όλα είναι τελείως διαφορετικά. Εσένα πώς σου δημιουργήθηκε αυτή η ανάγκη και πώς την ανέπτυξες, ή ήταν κάτι έμφυτο το οποίο βγήκε? Η μουσική μαθαίνεται, εντάξει, έχεις μια μελωδία. Θεωρώ ότι είναι πιο εύκολο να γράψεις μουσική από να γράψεις ένα στίχο για ένα τραγούδι. Ή κάνω λάθος? Δεν ξέρω. Αν είσαι μουσικός, δηλαδή είναι κάτι το οποίο το σπουδάζεις, σ' αρέσει, είναι άλλο πράγμα η μουσική από το να γράφεις. Ναι, αυτό που μαθαίνω εγώ στους μαθητές μου τουλάχιστον, όσον αφορά τη μουσική, ας το πούμε έτσι, δεδομένου ότι κάνω και θεωρητικά σε οδείο, είναι ότι είναι η τεχνική. Εγώ αυτό που θα σας μάθω είναι η τεχνική. Αυτό σημαίνει ότι αν θέλεις να γράψεις κάτι τεχνικό, αυτές οι σπουδές του οδείου που μιλάς σε καλύπτουν. Κάτι εντελώς τεχνικό. Από ένα σημείο και μετά δηλαδή μπορείς να γράψεις κάποια πράγματα. Η έμπνευση, αυτό που λέμε, θεωρώ ότι είναι κάτι διαφορετικό, και εκεί πέρα αυτό το πράγμα σου έρχεται, είτε κάθεσαι και το εκβιάζεις κάποιες στιγμές. Θυμάμαι ότι διάβαζα κάποτε μια συνέντευξη του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα, και λέγανε ότι παλιότερα
έτρεχα να προλάβω την έμπνευση, ήμουνα με ένα χαρτί για να γράψω το στιχάκι που μου είχε έρθει. Τώρα πλέον, λίγο πιο μετά αφού είχαν κάνει 10-15 χρόνια πορείας, λέγανε ότι πλέον κάθομαι κάτω και σιγά σιγά το χτίζω μέσα στο μυαλό μου. Οπότε, ναι, η τεχνική βοηθάει, προφανώς και βοηθάνε και καλές ιδέες. Για τους στίχους που είπες τώρα, είναι ένα διαφορετικό πράγμα. Από μικρός μου άρεσε να διαβάζω. Θυμάμαι με ένα φιλαράκι μου είχαμε αυτό το σαν παιχνίδι το κάναμε, διαβάζαμε βιβλία που μας έδιναν ξαδέρφια μας μεγαλύτερα και ναι. Έτσι ξέρω, θυμάμαι το βιβλίο «Την πρακτική φιλοσοφία» του Παπανούτσου, ας πούμε. Αναγία μου και τώρα. Σε τι ηλικία το διάβασες? Έτσι δημοτικό, αν θυμάμαι καλά. Α, καλά. Όταν λες, εγώ νόμιζα το καπλάνι της βιτρίνας, ξέρεις κάτι τέτοια τώρα. Μου δίνει πρώτη δημοτικού ήταν και πραγματικά. Όταν λες τώρα φιλοσοφία, σου λέει δημοτικό. Μην νομίζει, εντάξει, δεν καταλάβα ένα μέτρο και μόνο. Ευχαριστώ με, μην ευχαριστώ. Μην νομίζει, δεν καταλαβαίναμε και πολλά. Απλά ήταν σαν έναυσμα. Διαβάζαμε πράγματα και μετά καθόμασταν με τις ώρες. Μας χάνανε οι γονείς μας, πότε στο σπίτι του ενός, πότε στο σπίτι του αλληνού. Και το φιλοσοφούσαμε το πράγμα έτσι από μικρή. Άρα το είχες έμφυτος, δηλαδή. Εντάξει, το ψάχνες από τότε. Μα είχα μεγαλύτερα ξαδέρφια που με τάιζαν βιβλία και ποιητικές συλλογές. Και τι κατάφερες λοιπόν από αυτά τα βιβλία της ημέρας, Μάιμελ? Τι περίμενες τότε και τι έχεις βγάλει τώρα λοιπόν μετά μέσα από όλα αυτά που διάβαζες? Σε βοήθησαν? Με βοήθησαν. Δεν ξέρω, ίσως με έκαναν λίγο να προσπαθώ να δω και την άλλη πλευρά. Αυτό το πιο, ας πούμε, πολύπλευρο που μπορεί να λέμε, να προσπαθώ να πω ότι ξέρεις κάτι, αυτό που κάνει κάποιος άνθρωπος ή μια κατάσταση ή οτιδήποτε τέτοιο μπορεί να έχει πολλές πλευρές, οπότε μην κοιτάξεις μόνο αυτό που σου έρχεται σαν πρώτη εντύπωση. Δες το λίγο πιο σφαιρικά, πάρ' το από διάφορες πλευρές το θέμα και εξέτασε ίσως τι μπορεί να σου δώσει κάτι, ακόμη ίσως να με έκανε να μην απορρίπτω πράγματα ή να τα σκέφτομαι δεύτερη φορά, ακόμη και αν σε πρώτη επαφή μπορεί να μην τα νιώθω δικά μου. Να προσπαθώ να πάρω από κάθε τι. Συγχωρείς λοιπόν εύκολα? Νομίζω πως ναι. Γιατί άμα βλέπεις τα πράγματα έτσι πιο σφαιρικά και δεν είναι τόσο, ξέρεις, η απότομη η αντίδρασή σου σε κάτι, θεωρώ ότι είναι πιο εύκολο να συγχωρείς. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι λίγο σαν άνθρωπος είμαι λίγο νευρικός. Αλλά παρόλα αυτά δεν κρατάω, δεν νιώθω ότι κρατάω κακία αυτό το πράγμα. Ότι βασικά δεν μπορώ να θυμηθώ αν έχω κρατήσει δεν κακία. Δεν κρατάς κακία για να τον εκδικηθείς δηλαδή. Και ναι, είναι ότι ξέρεις κάτι πέρασε, έγινε, okay, μπορεί ο άλλος να έχει αυτό, μπορεί ο άλλος να έχει το άλλο. Ξαναπροσπαθώ και ας καμιά φορά χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο. Ενώ θέλω να πω ότι μπορεί να μην χρειάζεται κιόλας να προσπαθείς, αλλά επιμένω πολλές φορές. Ναι, και δεν νομίζω ότι έτσι. Ναι, αν χρειαστεί. Από την ώρα που έχεις μπει, χαμογελάς πάντως στο στούντιο. Τώρα το νευρικός και το κρατάω κακίες και όλα αυτά. Δεν ξέρω. Άλλο πράγμα φαίνεται ότι είσαι και άλλο πράγμα αυτό που φαίνεσαι. Όχι, κακίες δεν κρατάω. Κακίες δεν κρατάω και θεωρώ ότι είμαι χαμογελάς στο γενικά. Χαμογελάς. Από την ώρα που έχεις μπει, χαμογελάς. Λοιπόν, Έλα πάρε μαγκαλιά. Για πες μας γι' αυτό το τραγούδι. Το Έλα πάρε μαγκαλιά ήταν το πρώτο τραγούδι που είπαμε ότι θα εκδώσουμε με την MLK, με τον κύριο Κάπο εκεί πέρα. Στη δισκογραφική θεωρήσαμε ότι είναι ένα τραγούδι, ας το πούμε έτσι, καλοκαιρινό. Είναι λίγο πιο pop, ας το πούμε έτσι. Ναι. Και είναι ένα τραγούδι το οποίο, αυτό που έλεγα είναι ότι είναι μια ιστορία που θα μπορούσε και να έχει συμβεί. Η αλήθεια είναι ότι παρατρίχα να συμβεί, αλλά δεν συνέβη. Ήμουνα κάποτε ερωτευμένος κι εγώ σαν πιο παιδί, σαν παιδί μικρό, ναι. Έτσι. Δεν ήξερες τότε, μετά έμαθες. Δεν ήξερα, μετά έμαθα. Και ήθελα να τα είχα κάνει όλα αυτά που λέει μέσα το τραγούδι, να πάω και να δω και τι κάνει και πού είναι και τι γίνεται. Αλλά επειδή είναι λίγο παρανοϊκό αυτό το πράγμα, είπα, σύνελθε, άστα αυτά, κάτσε σπίτι σου και αυτό που θέλεις να κάνεις κάτω το τραγούδι. Και κάπως έτσι έγινε αυτό. Εκεί βοήθησε η φιλοσοφία, Λοιπόν. Είναι μια αστεία ιστορία που θα μπορούσε και να έχει γίνει, αλλά δεν έγινε. Για να δούμε τι ήταν αυτό που ήταν να γίνει και τελικά δεν έγινε, μέσα από τους στίχους εδώ πέρα του Γιώργου. Πήρα τους δρόμους ξανά εχθές το βράδυ και με βγάλαν στη δική σου γειτονιά. Κάθισα
για λίγο στο σκοτάδι και κοιτούσα μέσα από τη σκιά. Ένα πιάνο, μαύρα κι άσπρα πλήκτρα, να κουμπούν τα χέρια σου δειλά. Κάθε νότα και μια μελωδία να θυμίζει κάτι από τη φωτιά. Σε ζητώ και φτιάχνω εικόνες να μπερδεύουν την τολή μου μοναξιά. Τα λιτά σου τα μαλλιά και θα ρίσπω σαν εμίζουν στον αέρα που τρυπώνει δίχως να ρωτά. Στο καλόρι φερκουλουριασμένη σαν χαρτούλα που ζητά τη ζεστασιά, κάνεις όνειρα και σχέδια μεγάλα που θυμίζουν κάτι απ' τη φωτιά. Τα δύο τραγούδια όμως τελειώνουν. Έλα πάρε μακαλιά ρε παιδί μου, τελείωνε. Λοιπόν, λειτουργείς με το ένστικτο ή με τη λογική, Γιώργο? Θα ήθελα να πιστεύω ότι λειτουργώ με το ένστικτο, αλλά έχω την εντύπωση, παλιότερα πίστευα ότι λειτουργώ με το ένστικτο, αλλά έχω την εντύπωση ότι λειτουργώ περισσότερο με τη λογική, δηλαδή σκέφτομαι αρκετά. Ίσως αυτό με τα βιβλία που λέγαμε και τις πολλές πλευρές. Εγώ νομίζω πιο πολύ τώρα για τα χαστούκια της ζωής που σε κάνουν. Και λες, OK, εντάξει, το όνειρο καλό είναι, αλλά ας πούμε back to the reality, ξέρεις. Λοιπόν, η καρδιά τι λέει, ακολουθείς την καρδιά? Ναι, την ακολουθώ. Απλά πολλές φορές θα βάλω τη λογική. Έχω στιγμές μάλλον που και για, που και για το ένστικτο και για την καρδιά θα το αφήσω λίγο να βγει σαν πιο αυθόρμητο και ό,τι γίνει, αλλά θεωρώ ότι φτιάχνω τα πράγματα λίγο πιο στρωτά. Μουσική από άλλους, τραγούδια μάλλον, άλλων μουσικών και άλλων στιχουργών θα τραγουδαγές? Ναι, εννοείται, και μάλιστα μου έχει δώσει ο Θάνος ο Χασιώτης, ένας πολύ καλός συνθέτης από Θεσσαλονίκη, μου έδωσε πέρυσι ένα τραγούδι του,
και το στείλαμε σε ένα διαγωνισμό στο Music Heaven, το οποίο πήγε αρκετά καλά εκεί πέρα. Και γενικά είμαι εννοείται ανοιχτό σε όλες τις προτάσεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάντα αυτό το πράγμα είναι ένα διαφορετικό, μια διαφορετική σχέση με το τραγούδι όταν το έχει γράψει ένας άλλος και εσύ το παίρνεις και το κάνεις δικό σου. Όπως ακριβώς και εσύ όταν έχεις γράψει ένα τραγούδι, μπορεί να το τραγουδήσεις και το τι θα πει το τραγούδι σε κάποιον άλλον άνθρωπο είναι εντελώς διαφορετικό το πώς θα το αισθανθεί. Οπότε ναι, εννοείται. Εσύ όταν δίνεις δικά σου, δεν ξέρω αν έχεις δώσει δικά σου τραγούδια σε άλλους καλλιτέχνες. Έχεις δώσει? Μέχρι τώρα όχι. Μέχρι τώρα όχι. Έχεις το σιρτάρι σου τραγούδια δηλαδή και περιμένεις τον καλλιτέχνη, ονειρεύεσαι να συνεργαστείς με κάποιον. Δηλαδή γράφεις ένα τραγούδι για σένα, να το τραγουδήσεις εσύ, γράφεις τραγούδια και τα βάζεις στην άκρη κάποια στιγμή να τα τραγουδήσεις εσύ κάποιος άλλος καλλιτέχνης. Ναι, δεν το κάνω με τόσο σκοπό με ποιος θα το τραγουδήσεις, να σου πω την αλήθεια. Σκέφτομαι κάτι. Απλά ότι θα το τραγουδήσεις εσύ, αυτό λέω. Δεν το σκέφτομαι ακριβώς έτσι με την πρώτη έννοια. Σκέφτομαι περισσότερο το τι θέλω να γράψω, τι θέλω να πω. Το γράφω και μετά από εκεί και πέρα υπάρχουν τραγούδια τα οποία μου έχουν βγει κάπως διαφορετικά ίσως, που νιώθω ότι εγώ δεν θα τους έκανα, δεν θα τους έδινα το μέγιστο που θα μπορούσαν να πάρουν. Και ναι, έχω σκεφτεί ότι θα μπορούσα να τα δώσω σε κάποιες άλλες φωνές, φίλους ή και πολύ πιο... φίλους που μπορεί να ξεκινάνε και αυτοί τώρα ή πολύ πιο καταξιωμένους. Πώς επιλέγεις τους συνεργάτες σου? Ναι, τους συνεργάτες μου τους επιλέγω αρκετά ως θέμα παρέας. Είναι αλήθεια, δηλαδή το βάζω αρκετά μπροστά αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει να έχουμε μια πολύ καλή σχέση και να είμαστε παρεούλα. Η μουσική μου δηλαδή που γράψαμε στο στούντιο και τα δύο αυτά τραγούδια που άκουσες, στις κιθάρες έχει γράψει ο Αχιλλέας ο Στέλιος, παρεπτόντως να τα πω και τα παιδιά, τύμπανα ο Στέλιος ο Πασχάλης, ο Κώστας Κοντονίκας έχει παίξει τον μπάσο, ο Μάριος ο Γλυγόρης στο Όνειρα Κλεμμένα με έχει βοηθήσει στο προγραμματισμό, στο MIDI, σε κάποια πράγματα που γράψαμε. Όλοι, ακόμη και τα παιδιά από το στούντιο που γράφουμε, ο Γιώργος Ογκίνης και ο Γιώργος Ομπουσούνης, όλοι δίνουν κάτι από την ενέργειά τους και κάτι από την έμπνευσή τους, να σου πω την αλήθεια. Υπάρχουν πινελιές σολωνών μέσα και στα δύο τα τραγούδια. Και γι' αυτό ακριβώς θέλω η μουσική μου και οι συνεργάτες μου να είναι λίγο παρέα μου, να είναι λίγο η οικογένειά μου. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι ο καλύτερος ηχολήπτης του κόσμου, ο καλύτερος κιθαρίστας, ο καλύτερος ντράμερ, ο καλύτερος μπασίστας, ο καλύτερος. Με ενδιαφέρει να είμαστε παρέα. Τώρα το ότι έχω μπλέξει και με τους καλύτερους, αυτό είναι πολύ. Αυτό είναι έτσι μια σύμπτωση του σύμπαντος. Ναι, είναι αλήθεια. Τους καλύτερους. Εγώ τους θεωρώ πολύ καλούς αυτό που κάνουν. Αυτό. Είμαι πολύ τυχερός μάλλον σε αυτό. Μουσική, πώς ξεκίνησες να παίζεις, Γιώργο? Πάμε έτσι λίγο στο παρελθόν. Μουσική. Ξεκίνησα να παίζω μουσική, ήθελε ο πατέρας μου βασικά να ξεκινήσω να μάθω κάτι. Μου πήρε μια κιθάρα. Δεν ξεκίνησα για κάποιο λόγο κιθάρα που δεν θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Γιατί θυμάμαι ότι υπήρχε μια κιθάρα κλασική σε ένα πατάρι που τη χάρισε σε ένα φίλο μου πριν. Εμείς την έχουμε στην αποθήκη, ναι. Μερικά χρόνια. Για πες μου, έτσι, να κάνω το συνειρμό, να ελπίζω, δηλαδή όχι για το γιο μου. Και μετά ξεκίνησα πιάνο. Ξαφνικά μετά από ένα χρόνο ξεκίνησα λίγο κιθάρα, σταμάτησα και μετά ήρθε το πιάνο. Από το πουθενά δεν θυμάμαι ξανά πώς, να σου πω την αλήθεια. Και κόλλησα. Αυτό δηλαδή κόλλησα εκεί πέρα. Δύσκολο για αγόρι να κόλλησει το πιάνο. Δηλαδή συνήθως τα πρότυπα είναι κιθάρες, ηλεκτρικές κιθάρες, ξέρεις, μπάσο και τέτοια που δεν καταλαβαίνω τη διαφορά της κιθάρας με τον μπάσο, ξέρεις. Ναι, δεν ξέρω εγώ. Οι drums, ας πούμε, τέτοια πράγματα είναι στα αγοράκια. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Αυτά. Και... αγοράκια, ωριτσάκια, ξέρω κι εγώ. Τι να σου πω. Σαν δεν πρότυπο ξέρω. Τώρα βλέπεις τον κιθαρίστα, ας πούμε, ή τον. Στα τύμπανα, στα κρουστά είναι συνήθως αγόρια, ρε παιδί μου, ξέρεις, την πιο εικόνα τώρα που φαντάζεσαι. Η αλήθεια είναι ότι ίσως να υπάρχει μια τέτοια πλειοψηφία, αλλά αυτό, ξέρεις, δεν αποκλείει τίποτα, ας πούμε. Όχι, δεν αποκλείει, απλά λέω σαν εικόνα. Και ξεκίνησες να κάνεις πιάνο. Και κόλλησα εκεί πέρα στο πιάνο. Δηλαδή ήταν, θυμάμαι να ξυπνάω στο δημοτικό, να πιω νερό, να ξυπνάω μέσα στον ύπνο να πιω νερό και στη διαδρομή να κάθομαι στο πιάνο. Και να έρχεται να με μαζεύει ο πατέρας μου, γιατί καθόμουν να παίξω πιάνο και ξέχναγα να πιω νερό. Αλήθεια, αυτό έχει πολύ πλάκα. Και έφτιαξες μελωδίες μόνος σου, δηλαδή? Αυτό ήρθε λίγο πιο μετά. Στην αρχή έπαιζα μονίμως το μάθημά μου. Τα πρώτα 2-3 χρόνια, δηλαδή, έπαιζα συνέχεια το μάθημά μου. Μετά ήρθε ο πατέρας μου, θέλει να τραγουδάει δίπλα μου. Που καθόταν δίπλα μου, έπαιζα πιάνο εγώ και αυτός τραγουδούσε και μου πήρε κάποια βιβλία. Με τραγούδια διάφορα. Ναι. Και από εκεί πέρα ξεκίνησε όλο το πράγμα. Δηλαδή, με το που είδα ότι, όπα, εκτός από τα κλασικά του οδείου ξεκινάνε και υπάρχουν τραγούδια,
εκεί πέρα άρχισα κι εγώ, έγραφα στίχους σιγά σιγά, ποίηματα, μελωδίες, αυτό. Τραγούδι? Τραγούδι, τραγουδούσα. Αυτά που έγραφα, τραγουδούσα τραγούδια άλλων. Στο σχολείο ήμουνα μέσα σε μπάντες. Ονειρευόσαι τον εαυτό σου, δηλαδή μουσικό ή τραγουδιστή? Το μέλλον σου. Σ' άρεσε η μουσική, έτσι. Ξεκίνησες δηλαδή με τη μουσική. Σ' άρεσε το πιάνο, να γράφεις σιγά σιγά. Σκέφτηκες ποτέ ότι θα γίνω τραγουδιστής? Θα σου πω, θα γίνω τραγουδιστής όχι ακριβώς έτσι, δεδομένου ότι το τραγουδιστή το θεωρώ κι εγώ μουσικό. Θέλω να πω ότι είναι μουσικός, απλά το όργανο με το οποίο, το οποίο σπουδάζει είναι η φωνή του. Κάποιος μουσικός που παίζει κιθάρα, το όργανο που σπουδάζει είναι η κιθάρα. Κάποιος τραγουδιστής, το όργανο που σπουδάζει είναι η φωνή του. Που, με το οποίο ασχολείται, με το οποίο είναι αυτό που καλλιεργεί μέσα του. Οπότε θεωρώ και το τραγουδιστή μουσικό και υπ' αυτή την έννοια μουσικό σκεφτόμουν ότι θα ήθελα, με μουσική θα ήθελα να ασχοληθώ. Όχι απαραίτητα ότι θα ήμουν τραγουδιστής ή πιανίστας ή συνθέτης. Έχεις σπουδάσει όμως και κάτι άλλο, δεν έχεις σπουδάσει? Ναι. Τέλειωσα στο τμήμα πληροφορικής και τηλεπικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύσκολο. Η δύσκολη σχολή να μπεις πανελλαδικές, θυμάμαι. Ναι, ήταν δύσκολη σχολή. Εννοώ ότι ήθελε διάβασμα, θετικές επιστήμες, έτσι. Μ' άρεσε, μ' άρεσε. Ήτανε ότι κοίτα να δεις, θα κάνω μαζί με τη μουσική, θα κάνω και κάτι άλλο το οποίο μ' αρέσει, όπως βλέπεις εδώ δίπλα μου αγκαλιά έχω το λάπτοπ μου. Μ' άρεσε αυτό το πράγμα και λέω ότι ξέρεις κάτι, γιατί να μην τα συνδυάσω και τα δύο. Οπότε πήγε κάπως έτσι η δουλειά, τέλειωσα με το καλό, πέρασα μερικά χρονάκια, τα τέλειωσα, όλα καλά. Ασχολούμαι με αυτό το πράγμα, αλλά εντελώς ερασιτεχνικά πλέον. Η μουσική δηλαδή είναι που με έχει κερδίσει. Δουλεύω ως καθηγητής και τώρα προσπαθώ και σιγά σιγά να κάνω αυτά τα πρώτα βήματα που είπες και εσύ προς τα έξω. Αν και έπαιζα κατά καιρούς και φοιτητής σε μουσικές σκηνές σε όλα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Έχεις επιλέξει κάποια τραγούδια. Συγγνώμη, εδώ να παίξουμε. Πάμε να ακούσουμε Χαρούλα Αλεξίου. Παρακαλώ. Και μετά θα επανέλθουμε να μιλήσουμε για εμφανίσεις, να μου πεις. Ευχαρίστως. Έχω ένα παπάκι να μου κάνει πα, να μου κάνει πα, πα, πα. Κι ένα κουνελάκι που όλο μου κουνάει, που όλο μου κουνάει τα αυτιά. Εσύ περνάς και δε μου ξανά μιλάς. Και δε μου καίγεται καρφί. Αν εσύ περνάς και δε μου ξανά μιλάς. Ίσως να ξανάρθεις όταν θα έχω πια, όταν θα έχω πια χαθεί. Κι θα με έχουν θάψει ή θα έχω μα, ή θα έχω μα. Κι ας μη σου
καίγεται καρφί. Κι ασυνήθισες, κι ασυνήθισες κι εσύ. Κι ας μη σου καίγεται καρφί. Κι ασυνήθισες, κι ασυνήθισες κι εσύ. Για πες μου, εμφανίσεις, πού έχουμε εμφανιστεί, θα εμφανιστούμε, πού μπορούμε να σε βρούμε. Για πες μου τίποτα, θα έρθουμε να σε ακούσουμε, τώρα που σε μάθαμε. Εννοείται. Είστε προσκαλεσμένοι με το που θα ξεκινήσουμε τις εμφανίσεις. Είχα μέχρι τώρα το ηλεκτρικό σχήμα με τα παιδιά που γράψαμε, που λέγαμε τα τραγούδια στο στούντιο. Και είπαμε να κάνουμε ένα ακουστικό σχήμα τώρα, λίγο πιο ευέλικτο. Και με το οποίο αυτή τη στιγμή μιλάμε με κάποια μαγαζιά, ακόμη δεν έχουμε κλείσει ημερομηνίες, αλλά πολύ σύντομα θα ανακοινώσουμε τις ημερομηνίες στο Facebook. Δηλαδή, στη σελίδα μου στο Facebook, άμα γράψει κανείς Γιώργος Δεδούς με λατινικά στο Facebook, θα βρει και εκεί πέρα θα ανεβούν όλες οι ημερομηνίες. Το χειρίζεσαι μόνο στο Facebook, έτσι? Ναι. Ναι. Ωραία, αλλά απαντάς εσύ. Ναι. Ωραία. Εννοείται. Βασικό, να ξέρουμε, γιατί ξέρεις, γράφουμε και απαντάνε άλλοι και γινόμαστε ψηλό ρεζίλι. Όχι. Τι τραγούδια παίζει στα live σου? Στα live παίζουμε κάποια, αυτά τα δύο τραγούδια που είπαμε, που παίξαμε τώρα. Θα παρουσιάσουμε και κάποια ακόμη δικά μου που έρχονται, για προς ηχογράφηση δηλαδή, και να βγουν σιγά σιγά. Και από εκεί και πέρα διασκευές. Ελληνικά, με ελληνικό στίχο δηλαδή, αυτό που λέμε στην Ελλάδα rock, έντεχνο. Είναι λίγο οι ταμπέλες συγκεκριμένες, αλλά καλύτερα να σου πω την αλήθεια, ποτέ δεν τις συμπάθησα. Τραγούδια που βγάζουν ουσιαστικά μια ενέργεια και δύναμη, θα τα έλεγα εγώ. Αυτό που λέγαμε και για τα τραγούδια μου πριν, δηλαδή που έχουν μια δύναμη, έτσι ώστε ο κόσμος να συμμετέχει ενεργά μέσα στο πρόγραμμα, και από εκεί και πέρα και κάποιες ξένες διασκευές, ξανά λίγο πιο ακουστικές. Τώρα σε αυτές τις πρώτες εμφανίσεις θα ξεκινήσω και με μια πάρα πολύ καλή φίλη και θεωρώ πολύ καλή επίσης μουσικό και τραγουδίστρια, τη Λόλα Γιαννοπούλου. Και θα πάνε όλα πολύ όμορφα. Βλέπω στις επιλογές εδώ των τραγουδιών που μου έχεις δώσει, ας πούμε, να βάλουμε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Βλέπω Τρύπες, βλέπω Γιάννη Χαρούλη, βλέπω Πυθικότσι, βλέπω Πλασέμπο, βλέπω Ντόρς, βλέπω Βιτάλη, Καζούλη, Λουκιανό. Βλέπω ένα μείγμα παλιού, νέου, ροκ, λαϊκού. Δεν νομίζω να είναι τόσο πολύ έντεχνο. Χατζικώστας, έτσι, όχι Χατζικώστας. Χατζηδάκης. Δεν είναι ούτε το έντεχνο, ξέρεις, το έντεχνο αυτό το... Το ταξιδεύουμε και άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, ας πούμε. Αλλά βλέπω τα μπλέκεις όλα μαζί. Τα μπλέκω όλα μαζί, εντάξει. Δεν δηλαδή όλα... παίρνω μια ιδέα από αυτά που... γι' αυτό το λέω, τα τραγούδια που θα παίζεις, ας πούμε. Ακριβώς. Ας πούμε, ναι, το match των Πλασίμπο, ας πούμε, υπάρχει μέσα στο πρόγραμμα, για παράδειγμα. Κοίτα, απλά τη μουσική τη βλέπω πραγματικά ως σπουδή και ως τέτοια... Προσπαθώ να ψάχνω οτιδήποτε. Είτε αυτό είναι του σήμερα, είτε είναι του 20, του 10, ξέρω εγώ, από τότε που ξεκίνησε η δίσκη και όλα αυτά τα πράγματα, να ηχογραφείται δηλαδή η μουσική, είτε είναι ορχιστρικά πράγματα, δηλαδή το 2 έχει προσφέρει πάρα πολλά σε αυτό το τομέα, είτε είναι, και η άλλη μου μεγάλη αγάπη, τα soundtracks, δηλαδή μουσική για εικόνα. Όλα αυτά τα πράγματα προσπαθώ, τα ψάχνω, ό,τι μου αρέσει το κρατάω. Παντού θυμάμαι στο Λονδίνο, στο μεταπτυχιακό που έκανα για μουσική για εικόνα, θυμάμαι να μιλάω με τον supervisor μου εκεί πέρα, ο οποίος μου έβαλε κάποια κομμάτια και μου είπε από αυτά πια, του λέω, αυτά δεν είναι πάρα πολύ το στυλ μου, και μου είπε, ξέρεις κάτι, άκουσε τα ακριβώς επειδή είναι του στυλ σου, πάρε ό,τι νομίζεις και φτιάξε με αυτό κάτι. Ακόμη και εκεί πέρα βρήκα πράγματα τα οποία
τα έκανα δικά μου και ελπίζω όλα αυτά κάποια στιγμή να τα χρησιμοποιήσω κιόλας. Στην καθημερινότητά σου έχεις μουσική υπόκρουση πίσω? Ναι, πάρα πολύ. Τώρα που μιλήσεις για soundtracks, γιατί εγώ είχα φιλοξενήσει κι άλλο έναν καλλιτέχνη, έτσι, ο οποίος γράφει soundtracks, και του είχα πει ότι εγώ τη ζωή μου, επειδή είμαι και cinephile και πριν ασχοληθούμε τις καλές εποχές που δεν χρειάζεται να ασχοληθείς με χίλια πράγματα, ας πούμε, καθημερινά για να επιβιώσεις, έτσι, απολαμβάναμε διάφορα. Θεωρώ ότι η ζωή μας έχει μουσική υπόκρουση, απλά δεν την ακούμε. Δηλαδή είναι σαν μια ταινία που βλέπεις, ας πούμε, που τρέχουν στο λόφο, ας πούμε, ή κάνουν το πικνίκ και πίσω έχεις την μουσική υπόκρουση. Και εμείς την έχουμε αυτή τη μουσική υπόκρουση. Μουσική υπάρχει παντού, δηλαδή η μουσική είναι ακόμη και ο ήχος του αέρα που περνάει ανάμεσα από τα κλαδιά και από τα φύλλα. Είναι ηχοτοπία, τα λέμε αυτά τα πράγματα στο πανεπιστημιακά. Ναι. Στο πούμε εμπειρικά. Έτσι. Ναι, και εγώ στο πανεπιστήμιο το μάθα, μην νομίζεις, στο 2. Είναι λίγο πιο κλασική. Αυτό το ηχοτοπίο που λέμε, αυτό το πράγμα που ακούς, τον αέρα που φυσάει, τα πουλιά που κελαϊδούν, όλα αυτά τα πράγματα είναι και αυτά μουσική. Δηλαδή, αν αφουγκραστείς, είναι μουσική. Κάποιοι προφανώς μπορούν να ισχυριστούν ότι και το φορτηγό που περνάει, ο θόρυβος που λες θόρυβος, και αυτό μουσική είναι. Δηλαδή ο ήχος υπάρχει παντού τριγύρω μας. Ποια είναι η διαφορά να γράφει soundtrack με ένα τραγούδι? Κοίτα, δεν μπορώ να πω ότι έχω τεράστια εμπειρία. Έχω γράψει κάποιες μουσικές για θεατρικές παραστάσεις και ό,τι έκανα στο μεταπτυχιακό. Από εκεί και πέρα, ποια είναι η διαφορά να κάνει soundtrack? Θεωρητικά θα σου το πω, λοιπόν, όσο και με τη λίγη πρακτική γνώση που έχω, ότι εκεί πέρα η μουσική πραγματικά πρέπει να υπηρετήσει την εικόνα. Δηλαδή, δεν προσπαθείς να γράψεις το έπο σου, άσχετα αν μπορεί να βγει εν τέλει αυτό το πράγμα, αλλά προσπαθείς να υπηρετήσεις την εικόνα και πάντα σε συνεργασία με το σκηνοθέτη να δώσεις αυτό το κάτι το οποίο μπορεί να συμπληρώσει την εικόνα ή να... να την αντικρούσει κιόλας. Μπορεί να είναι αντίθετα, έτσι ώστε να δημιουργήσει ένα πιο έντονο συνέστημα. Η μουσική δουλεύει με διάφορους τρόπους, είτε επαυξάνοντας είτε από την άλλη πλευρά. Παρακούσουμε Λουκιανό. Παρακαλώ. Πού βαδίζουμε, κύριε? Έλα μου, πού βαδίζουμε? Μεγάλες κουβέντες. Τα φτιάξε ο Μινάς με την Ανέτα, που τα είχε με το Δήμο τον τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη, που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με το Γιάννη, μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη, που γουστάριζε τη Λένα πριν γνωρίσει τη Γόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ. Χώρισε ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και τον πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τωτό. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη που αγαπούσε τη Γόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ. Χώρισε ο Λουκάς με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθήνα. Ψωνίστηκε ο Αντώνης με την Τίνα που τα είχε με ένα φίλο του Μίνα. Και τα έφτιαξε η Γκέλη ξαφνικά με το Βαγγέλη που τα είχε με την Τζίνα και παλιά με την Ήρω. Παγαπούσε τον Ηλία που τα είχε με τη Λία λίγο πριν να του την πέσει Αργυρό. Τα έφτιαξε η Κυρέα τελικά με τον Αντρέα που τον ήθελε και η Νίνα πριν γνωρίσει το Θάλη. Που τα είχε με τη Λέλα και φλερτάριζε τη Στέλλα λίγο πριν να γνωριστούν με τη Λιλή. Έφαγε Μαρούλα το Μανώλη από τη Ρούλα που του άρεσε και η Μίνα που του γνώρισε εγώ. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που ίσως να την πήδηξα κι εγώ. Αχ, Γιώργο, πού βαδίζουμε? Είσαι αισιόδοξος? Ναι, όπως είπες. Σαν άνθρωπος ή είσαι αισιόδοξος για το μέλλον γενικότερα? Ναι, είμαι αισιόδοξος. Αυτό είναι απόλυτα καταφατικό. Ναι, μην νομίζεις, έχω τις στιγμές μου που πιστεύω ότι όλα θα καταρρεύσουν, αλλά μου φαίνεται ότι είναι ακριβώς οι στιγμές εκείνες που λες ότι πρέπει λίγο
να πιάσω για λίγο πάτο έτσι ώστε να πατήσω κάπου σταθερά και να ξανανεύω. Οπότε ακόμη και το... πιάσω πάτο, ακούστηκε ίσως λίγο βαρύ αυτό, αλλά... Όχι, είναι πολύ ωραίο αυτό, παιδιά. Δηλαδή, πιάνω πάτο, δίνω και μια όθηση, ξαναβαίνω. Ναι, ο πάτος δηλαδή μπορείς να το πεις ότι, να το δεις ως πέφτω κάτω και σωριάζομαι, ή μπορείς να το δεις ότι ξέρεις κάτι, έπιασα πάτο πλέον. Να, αυτό το χέρι μου πάνω στο τραπέζι, μια χαρά. Έπιασα πάτο, πατάω δυνατά και ξαναπηγαίνω προς τα πάνω. Έτσι, ούτως ή άλλως, ξέρω κι εγώ, δεν είναι μόνο χαρές, είναι και λύπες και αυτά. Τι είναι η ζωή τώρα και σε 150 χρόνια είναι, πόσο είναι μετά. Εντάξει, τελειώνει και το έχουμε κάνει πια δράμα, μελόδραμα πια αυτό με τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας. Τι είναι δηλαδή, οκ, okay, ας έρθουν εδώ, τα πάρουν όλα. Τι θα πάρουν, σαν πως έχουμε και το να δώσουμε. Ας τα πάρουν όλα, τι να κάνουμε. Λοιπόν, plan B έχεις. Plan B. Plan B όσον αφορά, επαγγελματικά. Εντάξει, προσωπικά δεν ρωτάμε εμείς εδώ. Δεν θέλω να μου πεις 5-6 πόσες έχεις. Επαγγελματικά. Μην λοιπόν, κλείσουμε σπίτια τώρα. Επαγγελματικά λοιπόν. Έτσι. Επαγγελματικά, κοίτα, ασχολούμαι με τη μουσική. Όπως είπαμε, τέλειωσα το τμήμα πληροφορικής. Δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα επαγγελματικά με αυτό το πράγμα. Ελάχιστα, είναι αλήθεια. Με τη μουσική ασχολούμαι, διδάσκω, γράφω, τραγουδάω, παίζω. Μπορεί αργότερα να αρχίσω να συνθέτω ακόμη περισσότερο και πιο ορχιστρικά πράγματα. Θεωρώ ότι θα ασχολούμαι με τη μουσική με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα είναι αυτό, ποιος τρόπος θα είναι αυτό, αλλά με κάποιο τρόπο. Τώρα από εκεί και πέρα, εάν, ξέρω κι εγώ, γκρεμιστεί ο ουρανός και πρέπει να κάνω κάτι άλλο, θα το κάνω και μάλιστα με μεγάλη ευχαρίστηση και θα, μου φαίνεται θα προσπαθήσω να το κάνω όσο καλύτερα μπορώ. Θεωρώ ότι με αυτό έχω αυτή τη τρέλα ότι όταν θέλω να κάνω κάτι, θέλω να το κάνω καλά. Ακόμη και ας μην μπορώ να το κάνω πάρα πολύ καλά, προσπαθώ όσο μπορώ περισσότερο. Οπότε, ξέρω εγώ, το plan B, αν είναι να έρθει, θα έρθει και θα το κάνω όσο καλύτερα γίνεται. Προς το παρόν κοιτάω τη μουσική όμως. Παίζω μια όμορφη στιγμή στην καριέρα σου. Στην καριέρα, έτσι. Ναι. Είδες, ωραία ακούστηκε. Ακούστηκε ωραία, ναι. Γιατί δεν έχεις καριέρα, όλοι μας έχουμε καριέρα. Έχω, ξέρω και εγώ, καριέρα μπορείς να πεις σαν ότι άνθρωπος έπαιζα. Έχεις. Σαν άνθρωπος, σαν μουσικός έχεις μια καριέρα. Γιατί το λες έτσι. Καριέρα πρέπει να στάρ, δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Υπάρχουν πολλές όμορφες στιγμές. Θυμάμαι. Τώρα τι να σου πρωτοπώ. Ξέρεις, αυτή την κουβέντα ίσως θα πρέπει να μου την κάνεις σε 20-30 χρόνια με το καλό. Που θα έχουμε κάνει τα απίστευτα πράγματα με εκεί και... θα ρωτάω άλλους και θα λέω πώς σας φάνηκε η συνεργασία. Συνεργαστήκατε με τον Γιώργο Δεδούση. Δηλαδή, πέστε μας την εμπειρία σας. Πώς αισθανθήκατε που συνεργαστήκατε με ένα τέτοιο μεγάλο καλλιτέχνη σε 20-30 χρόνια, βρε Γιώργο μου. Δεν ρωτάω εσένα αυτό. Λοιπόν, όμορφες στιγμές. Έχω περάσει πολλές όμορφες στιγμές όσον αφορά τη μουσική. Δηλαδή. Συνεργασία. Ωραία, κάτσε να σου πω ότι η πρώτη όμορφη στιγμή που μου ήρθε στο μυαλό. Η πρώτη όμορφη στιγμή ήταν όταν πήρα το πτυχίο μου, το πτυχίο αρμονίας μου, το οποίο θυμάμαι ότι μου είπανε πέρασε, ξέρω εγώ, ήταν αυτό, άριστα, δέκα, το ένα το άλλο, και έφυγα να πάω στην τότε καθηγήτριά μου, την Τέπη, και να της πω ότι ξέρεις το και το. Την πήρα τηλέφωνο και στο δρόμο θυμάμαι ότι ήμουνα σχεδόν βουρκωμένος, το οποίο δεν είναι τίποτα. Ένα πτυχίο αρμονής, δηλαδή, αν ρωτήσεις, δεν είναι τίποτα. Αλλά μου φάνηκε κάτι πολύ μεγάλο. Ενθουσιάζομαι αρκετά εύκολα, είναι αλήθεια. Τώρα, στιγμές πάνω στη σκηνή έχω ζήσει πάρα πολύ όμορφες. Έχω παίξει μόνος μου, ας πούμε, παίζα με μια κιθάρα σε ένα μπαράκι, θυμάμαι, κάποτε στην Λυκαβητού. Έχει κλείσει τώρα αυτό το μπαράκι, έχει γίνει βιβλιοπωλείο. Ο Γιάννης το είχε εκεί πέρα. Είχα ζήσει απίστευτες στιγμές εκείνο το μπαρ και ήταν, θυμάμαι μια βραδιά που ένας τύπος είχε μεθύσει και τώρα σου λέω άσχετα από τη μουσική, αλλά ήταν με τη μουσική αυτό το πράγμα ότι, και ήταν από κάτω και μου λέει και παίξε και παίξε και παίξε και σε κάποιο σημείο φάνηκε να γίνεται ενοχλητικός. Και θυμάμαι ότι μιλήσαμε 10 λεπτάκια και μετά ήταν ο πιο ήσυχος πελάτης του μαγαζιού. Δεν θυμάμαι καν τι του έλεγα. Του έλεγα δικιάζουν μου φιλοσοφίες έτσι περί μουσικής, ότι ξέρεις πρέπει να γίνουμε ένα, μην το παίρνεις. Δεν είναι δικό σου εδώ πέρα, είμαστε όλοι μαζί, είμαστε ένα. Οπότε γενικά οι όμορφες στιγμές που έχω και με συνεργάτες μου,
με τον Βασίλη, που τον έχω παντρέψει, ένα πολύ καλό μου φίλο και πολύ καλό μουσικό, που κι αυτός τώρα έχει κάνει δύο δουλειές ολοκληρωμένες και είναι στην τρίτη. Παίζαμε μαζί επίσης. Στη σκηνή έχουμε μοιραστεί απίστευτες στιγμές. Το όλο θέμα για μένα η μουσική είναι η παρέα. Είναι το να γινόμαστε ένα. Όχι μόνο πάνω στη σκηνή, εμείς είμαστε το μέσο, ας το πούμε έτσι, να προσφέρουμε τη μουσική σου από κάτω και να γινόμαστε μια παρέα. Οπότε οι όμορφες στιγμές έρχονται όταν σημαίνει αυτό το πράγμα. Όταν υπάρχει ένα πάμε παιδιά, πάμε να φύγουμε με τα τραγούδια και όπου πάει. Και μια δυσάρεστη. Δυσάρεστη. Με τη μουσική. Κάτι που σε στεναχώρησε. Μπορεί και να μην έχεις, δεν να πάρει το να έχεις. Μπορεί να είσαι άνθρωπος αισιόδοξος και ξέρεις και το αρνητικό ακόμα εσύ να το γυρνάς θετική εμπειρία. Ξέρεις τι, θα ακουστεί κουτό. Είμαι σίγουρος ότι αν κάτσω και σκεφτώ λίγο θα βρω κάποια δυσάρεστα πράγματα. Αλλά δηλαδή μπορώ να σου πω, ας πούμε, εντάσεις. Εντάσεις, άμα μιλάς για εντάσεις σε κάποιες πρόβες ή σε κάποια live, ναι, υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Αλλά ποτέ δεν τα πήρα ως δυσάρεστες στιγμές. Δηλαδή, πραγματικά ήταν πράγματα τα οποία λένε, μπορεί κάποιες στιγμές να είπε ότι αυτό χρειαζόταν εκείνη την ώρα για να ταρακουνήσουμε λίγο τα πράγματα, ή ότι ξέρεις, αυτό δεν χρειαζόταν εκείνη την ώρα και πρέπει να είμαστε πιο ήρεμοι. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχουν κάποιες στιγμές έτσι που με στεναχωρήσαμε αυτή την ώρα. Όχι. Απλά δεν μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή κάτι έντονο. Αυτό, οπότε υπάρχουν μάλλον μικρά πράγματα τα οποία μάλλον δεν έχουν και σημασία. Με ποιους θα ήθελες να συνεργαστείς έτσι? Έχεις κάποια πρότυπα που θα ήθελες να συνεργαστείς? Να συνεργαστώ. Και που είναι και πιο εφικτά. Κοίτα, θα σου πω, θέλω να συνεργαστώ πάρα πολύ με ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά προσπαθούν κάτι τώρα, ξεκινάνε κάτι τώρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι βλέπω όλους τους ανθρώπους που αγάπησα μέσα από τα τραγούδια τους, μεγαλώνοντας, τη Χαρούλα που έβαλε στο τραγούδι, το Λουκιανό το Κυλαϊδόνι, συγγνώμη που μιλάω στο Νικόλα, Χαρούλα την ξέρουμε όλοι, ναι. Το Βασίλη του Παοξαντίνου, ας πούμε, το Γιάννη τον Αγγελάκα, κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους ήταν πάντα μια παρέα. Μπορεί στην πορεία ίσως να χώρισαν, να ξανάρθαν, αλλά αυτό που λένε μέσα ξεκινάνε μαζί. Σαν παρέα. Όχι, όλοι εντάξει, μαζί ο Αγγελάκας που δεν ξεκίνησε. Ναι, ναι, αλλά ναι. Ήταν τα συγκροτήματα που ξεκινούσαν, ας πούμε, τη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, ναι. Όπως και τα Ξύλινα Σπαθιά, για παράδειγμα. Mm-hmm. Οπότε, θεωρώ θα ήταν μεγάλη μου τιμή και θα ήταν με μεγάλη μου αγάπη θα συνεργαζόμουν με κάποιον από αυτούς τους ανθρώπους. Ας πούμε, ο Βασίλης Παοξαντίνου για μένα από τους καλύτερους ερμηνευτές που έχουν περάσει το είδος του στην Ελλάδα. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι θα ήθελα να συνεργαστώ, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι η εποχή μας έχει ανάγκη αυτή τη συσπήρωση του να γίνουμε μια παρέα, και αφού προσπαθούμε όλοι κάτι τώρα, πάμε να το κάνουμε μαζί. Σε αυτό βέβαια το πράγμα, αν γινόταν να είχαμε οδηγό και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν την εμπειρία, mm-hmm. συνθέτες όπως ο Σταύρος Χαρχάκος, ο Θάνος ο Μικρούτσικος, συνθέτες οι οποίοι είναι ενεργοί τώρα, φτιάχνουν πράγματα, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο Κραουνάκης ας πούμε, και ερμηνευτές όπως η Χαρούλα, όπως ο Βασίλης Παοξαντίνου, όπως ο Σωκράτης Μάλαμας, ο Αλκίνος, ο Ιωαννίδης, τραγουδοποιός. Όταν, αν γίνει ένα τέτοιο πράγμα, θεωρώ ότι, ξέρω κι εγώ, ευτυχία, ουτοπία, δεν ξέρω, το παράκανα. Όχι, δεν το παράκανες. Okay, είπαμε είναι, για όνειρα πριν. Ναι, εδώ εμείς θα ζούμε, γιατί ξέρεις, τώρα εμείς 3 χρόνια που είμαστε εδώ, εμείς δεν ήμασταν καν στο χώρο πριν. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, και έχουμε την ευτυχία, και αυτό είναι που κερδίζουμε από το Web Music Radio, να ζούμε το όνειρο. Να κάθομαι, να κάθεται απέναντί μου ένας καλλιτέχνης τον οποίο εγώ τον ακούω χρόνια, τον θαυμάζεις, αυτό που λες τώρα με τη Χαρούλα. Ναι. Έτσι. Και ξαφνικά η Χαρούλα, καλά δεν έχει έρθει η Χαρούλα εδώ πέρα, mm-hmm. αλλά λέμε κάτι αντίστοιχο, ότι έχουν έρθει έτσι καλλιτέχνες μεγάλοι. Και να κάθεσαι και να λες τώρα τι κάνω τώρα. Μιλάω, ας πούμε, με τον Κώστα τον Μακεδόνα τώρα που έχει έρθει. Έτσι. Ναι, μιλάω με τον. Έχουμε μεγαλώσει παρέα, παράλληλα, γιατί είμαστε σχεδόν στην ίδια ηλικία. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλά λες τώρα τι ζω, ας πούμε, έτσι. Τι ζω τώρα με μεγάλους. Τον Γιοκαρίνη.
τον Γκαζούλη που έχει έρθει, τον Ζιόγαλα, καλλιτέχνες που έχουμε μεγαλώσει και που είναι, εντάξει, το ήθος τους είναι τεράστιο και εκεί μαθαίνουμε εμείς νεότεροι. Και ζεις αυτό το όνειρο και λες τώρα τι κάνω. Και έχουν προσφέρει όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Εντάξει, δεν έχουν πλέον να δείξουν κάτι, να αποδείξουν κάτι. Ναι, όχι σε καμία περίπτωση. Ίσα που θεωρώ ότι αυτοί πρέπει να δείξουν το δρόμο αυτό και σε όλους εμάς. Και είναι ωραία γιατί όλοι αυτοί πλέον έχουν κατέβει, ξέρεις, κάτω, έχουν απομυθοποιηθεί πλέον, είναι έτσι το σύστημα. Και μπορούν πλέον και βοηθάνε και εσάς τους νέους καλλιτέχνες. Συνεργάζονται δηλαδή συνεχώς μαζί σας. Αυτό δεν είναι το όμορφο, να είμαστε όλοι μαζί. Δηλαδή, μουσική γιατί άλλο κάνουμε. Όπως λέει και στο τραγούδι του Νίκος Οξυλούρης, εμείς τραγουδάμε για να. Έτσι. Εγώ να σε ευχαριστήσω που ήρθες. Σε ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ για την Γιώργο, σε ευχαριστούμε που σε γνωρίσαμε. Να είσαι καλά. Εντάξει, ένα fan club γεννιέται. Μπαίνουμε στο. Συγγνώμη, στο Γιώργος Δεδούσης στο Facebook. Και παρακολουθούμε τη δουλειά σου. Μπράβο, ναι. Τα τραγούδια έχουν μπει. Περιμένουμε το live όπου θα έρθουμε. Ανακοινώνονται οι ημερομηνίες. Τώρα σε πολύ λίγες μέρες θα ανακοινώσουμε ημερομηνίες σιγά σιγά.